πρώτη αναφορά που κάνει ο Τούρκος πρόεδρος για το Κυπριακό μετά από αδιέξοδο στην Ελβετία, βρίσκοντας λοιπόν την ευκαιρία να επιρρύψει την ευθύνη για το γεγονός της μη λύσης στην ελληνική πλευρά. Και όχι μόνο αυτό, το προχώρησε ακόμη παραπέρα, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Τούρκος πρόεδρος βρήκε απαράδεκτο η Κύπρος να χρησιμοποιεί ακόμη και την ίδια της τη σημαία διεθνώς. Γιατί όπως ισχυρίστηκε δεν περιλαμβάνει το ψευδοκράτος και έτσι δίνει την εντύπωση ότι η Κύπρος είναι μόνο ελληνική, ενώ εκεί πέθαναν Τούρκοι ήρωες, όπως είπε. Μάλιστα παρομοίασε την ελληνοκυπριακή πλευρά με την πεινασμένη κότα που νομίζει ότι της ανήκει όλο το πίτουρο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε μάλιστα ότι ο στόχος των Ελληνοκυπρίων είναι να πάρουν όλη την Κύπρο και η Τουρκία να μην ανακατευτεί πουθενά. Ο Ρετζέπ Τάιπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, και ότι συζήτησαν διμερή και πολυμερή συνάντηση και ότι μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει αυτή η ιστορία να καταλήξει κάπου. Πάντως να σημειώσουν εγώ ότι μιλώντας ο Τάιπ Ερντογάν, ο Μουσταφά Κιντζή ήταν από κάτω, αλλά δεν χειροκρότησε σχεδόν καμία φορά τον Τούρκο πρόεδρο. Σήμερα τώρα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Μουσταφά Κιντζή, είπε εδώ στην Κωνσταντινούπολη ότι έκανε μία πρόταση να υπάρξουν παράλληλες διαδικασίες ώστε να υπάρξει διέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο και σε αυτό πήραν αρνητική απάντηση, όπως είπε. Αναφέρθηκε και πάλι στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν ήθελε να στείλει επιπρόσωπο, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος, όταν του το είχε ζητήσει ο ίδιος ο Κιντζή, είπε ότι θα ήταν έτοιμος να στείλει αμέσως. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε πάντως ότι αν δεν μπορεί να υπάρξει λύση, θα συνεχίσουμε το δρόμο μας. Και κάλεσε επενδυτές και επιχειρηματίες να επενδύσουν στα κατεχόμενα εγώ. Μάλιστα, ακόμα...